Κυρία Αυγερίνου, από Λαϊκή Σπύρωση. Καλησπέρα. Ε, εμείς τον πολεοδομικό σχεδιασμό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δεν τον βλέπουμε σαν ένα τεχνοκρατικό ζήτημα, αλλά σαν ένα εργαλείο άσκησης μιας συγκεκριμένης πολιτικής στη γη, μιας συγκεκριμένης πολιτικής στον χώρο. Σήμερα μας φέρνετε τη στρατηγική μελέτη αυτή, που λέ, ε, ε, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου για, το, για την περιοχή Καλάμ στον ροπό, που έχει να κάνει με την επικαιροποίηση των χρήσεων γη σύμφωνα με τον νόμο που ψηφίστηκε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και παραπέρα προωθείται από τη σημερινή κυβέρνηση, στα πλαίσια των τομέων ανάπτυξη που καθορίζονται και από το ρυθμιστικό σχέδιο Αττικής. Να πούμε εδώ ότι με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ τα καζίνο πλέον μπορούν να χώρο μέσα στον αστικό ιστό. Με αφορμή το, την επένδυση στο ελληνικό, ήρθε και κούμποσε και στη συγκεκριμένη περιοχή, θα πω παρακάτω, για τις δυνατότητες που προβλέπονται στο σχέδιο. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με αλλαγέ στο Δήμο Ροπού, που δεν πρόκειται να αλλάξουν προ το καλύτερο τη ζωή των κατοίκων και των εργαζομένων τη περιοχή, ούτε προστατεύουν το περιβάλλον. Ακόμα και αν διαβάσει κάποιο που δεν γνωρίζει την περιοχή, αν διαβάσει την εισήγηση έστω που μα στείλατε, Βγάζει μάτι η μεγάλη έκταση πολεοδομήσεων που προτείνει η μελέτη. Εσεί λέτε ότι αυτή προέρχεται από παλιά. Α, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σήμερα έρχεστε, μιλάτε συνολικά για πάνω από 5.000 στρέμματα πολεοδόμηση, όταν οι δύο βασικοί οικισμοί, κάλαμο και Άγιοι Απόστολοι, είναι 800 στρέμματα ο καθένα μαζί με τι προτινόμενε επεκτάσει του. Και από τα 5.000. Προ... Συνόμενα στρέμματα πολεοδόμηση, τα χίλια στρέμματα στην περιοχή Χιλιοποτάμου που αναφέρθηκε, δίνονται για την ανάπτυξη μονάδων αγροτουρισμού και κατοικία από ιδιώτε επενδυτέ. Μιλάμε λοιπόν για ιδιωτική πολυοδόμηση. Εν τω μεταξύ, λέει μέσα η εισήγηση ότι πρόκειται για περιοχή γεωργική γη με κατοικία. Και εμεί ερχόμαστε και λέμε, αν υπήρχε στοιχειοδόση πρόθεση να προστατευτεί πραγματικά η γεωργική γη. Δεν θα πολεοδομούσε το σχέδιο τόσε εκτάσει και δεν θα τη θυσίαζε στο κεφάλαιο του εναλλακτικού τουρισμού. Επιπλέον, σε όλο το παραλιακό μέτωπο, επιτρέπονται χρήσει τουρισμού οι οποίε είναι ιδιαίτερα εντατικέ. Και τι σημαίνει αυτό, Δεν βάζει κανένα περιορισμό ή έστω κάποιου ειδικού ορού δόμηση. Προτείνει το σύνολο των ειδικών χρήσεων του Προεδρικού Διατάγματο του ΣΥΡΙΖΑ για τουρισμό αναγκαστικό. Ψυχής, με εξαίρεση τα βενζινάδικα και τα μέσα μαζική μεταφορά. Επιτρέπει πέρα από τα μεσαία και τα μεγάλα ξενοδοχεία που λέει ότι θέλει να προσελκύσει, ακόμη και καζίνο. Για τη δέπειρα ασφάλεια, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δή, ότι ο Δήμο πρέπει να αναπτύξει τον εθελοντισμό στα πλαίσια τη προστασία και πυροφύλαξη των δασικών και λοιπόν προστατευόμενων περιοχών. Άκουσον, άκουσον. Γινόμαστε δηλαδή για άλλη μια φορά θεατές στο ίδιο έργο. Λε και δεν ζήσαμε το καλοκαίρι τι πυρκαγιές. Άρα, ούτε ολοκληρωμένη προστασία έχουμε του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντο. Για άλλη μια φορά, το περιβάλλον απασχολεί μόνο υπό τον όρο ότι μπορεί να αποτελέσει πεδίο κερδοφόρων επενδύσεων. Βλέπε οικοτουρισμό, αγροτουρισμό, ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια κτλ. Επενδύσεων που προποθέτουν εργασιακέ σχέσει λάστιχο για να έρθουν και που θα κληθεί να κρυβοπληρώσει με ένα σωρό ο λαό. Η ρύθμιση της όποια αφαιρεσία στα πλαίσια της οικονομικής ανάπτυξης που υπηρετείται και από το συγκεκριμένο σχέδιο σημαίνει νέα χαράτσια για το λαό. Η βελτίωση υποδομών σημαίνει κέρδη για το κεφάλαιο στους ιδιωτικούς οδικούς άξονες και στη φάση της κατασκευής αλλά και στη λειτουργία τους που θα κληθεί πάλι να τα πληρώσει διπλά και τριπλά η λαϊκή οικογένεια. Και τέλος, τα όποια αντιπλημμυρικά έργα και διευθυντήσεις ρεμάτων γίνονται, η πύρα έχει δείξει ότι επιλέγονται να γίνουν εκεί που βολεύει τις επενδύσεις. Είναι με άλλα λόγια αποσπασματικά και ποτέ ολοκληρωμένα στο σύνολο της λεκάνης απορροής. Συνεπώς, καταψηφίζουμε.